οι παρετήσει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εξαντλημένοι και αγανακτισμένοι γιατροί φτάνουν στα όρια του, με τι συνθήκε κάτω από τι οποίε εργάζονται να είναι άφλιε. Τουλάχιστον 10 γιατροί έχουν αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, με μία ακόμα παρέτηση να πέφτει σαν κέραυνό στην τοπική κοινωνία. Η ορθοπαιδικό Αναστασία Γαρμπί αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από 25 χρόνια στο ΕΣΥ. Σε ανάρτησή τη, μεταξύ άλλων, αφήνει ξεκάθαρε αιχμέ για τη στάση τη διοίκηση, τονίζοντα χαρακτηριστικά τα εξή. Εχθέ παρέλαβα από το Γραφείο Προσωπικού την λύση τη υπαλληλική σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ύστερα από δική μου αίτηση παρέτηση μετά από 25 χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Το συνέστημα ήταν μάλλον πικρό. Άκουσα ότι η διοίκηση λέει ότι το κάστρο πέφτει από το εσωτερικό του ύστερα από τόσε προσλήψει. Θα ήταν κακόβουλο εάν δεν ήταν αστείο. Το κάστρο πέφτει όταν οι πολεμιστέ εξουθενώνονται από τον υπερβολικό φόρτο τη εργασία σε βάθο χρόνου και πέφτουν ένα-ένα και οι οι διοικούντε κάνουν τα στραβά μάτια πίσω από τα πλασματικά στατιστικά του γιατί έτσι του λένε. Έτσι κι αλλιώ, οι ίδιοι οι διοικούντε, όταν του είπα Μη με πιέζει άλλο, δεν αντέχω, κάνω λάθη, με αναγκάζει σε παρέτηση, απαντούν: Κάνε ό,τι νομίζει. Δεν ξέρω εάν σε αυτό το θέατρο είμαστε για γέλια ή για κλάματα. Η απάντηση στην αγωνιώδη έκκληση τη συναδέλφου ότι με αυτέ τι συνθήκε μα πιέζεται πάρα πολύ, κουραζόμαστε, θα κάνουμε λάθη, θα μα αναγκάσετε να παραιτηθούμε. Η απάντηση ήταν: Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι, σαν να άνοιξαν την πόρτα και αν τη είπαν, περάστε. Το ίδιο είχε γίνει και με τη συνάδελφο την κυρία Ιωαννίδου, που σήμανε και τη διάρκεια τη παθολογική κλινική. Από εκεί και μετά, η παθολογική ποτέ δεν σήκωσε κεφάλι. Η ορθοπαιδική κλινική ήδη μετράει τρει παρετήσει και κινδυνεύει να μείνει με μόλι τρει γιατρού, οδεύοντα προ τη διάλυση. Η παθολογική κλινική συνεχίζει να λειτουργεί με ένα μόνιμο γιατρό, ενώ το τμήμα επιγόντων περιστατικών έχει μόνο δύο μόνιμου γιατρού, μια σύνθεση που, όπω δηλώνουν οι ίδιοι, είναι άκρο επικίνδυνη. Υπάρχει κίνδυνο να αποχωρήσουν τέσσερι γιατροί από την ορθοπαιδική, που σημαίνει διάλυση τη κλινική. Στο τέπε έχουν απομείνει δύο δύο μόνιμοι, έρχεται ένας συνάδελφος με σύμβαση και κάνει κάποιες εφημερίες. Είναι σύνθεση επικίνδυνη, επισφαλής και επικίνδυνη για τη λειτουργία του ΤΕΠ. Για νοσοκομείο μετακινούμενων γιατρών κάνει λόγο Γιάννη Σαριδάκης για μια τραγική κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλε αντοχέ σε ένα νοσοκομείο που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Αν σκεφτούμε τώρα ότι όλε αυτέ οι κλινικέ που είπαμε Βρίσκονται σε μια κατάσταση κοντά στη διάλυση, ουσιαστικά δεν υπάρχει νοσοκομείο ορθίμου, είναι παρελθόν. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο που την να εξελιχθεί σε νοσοκομείο επισκεπτών γιατρών. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε για την ορθοπαιδική, κάπως έτσι θα επιχειρήσουν να την κρατήσουν σε λειτουργία, επιδιώκοντας μετακινήσει από το Ηράκλειο. Έχει γίνει τραγικό πια. Ήταν κομικό, αλλά τώρα είναι τραγικό. Νοσοκομείο Μετακινούμενων Γιατρών.